Από την 1η Φεβρουαρίου, όσοι έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα θα είναι και στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ με 35% έκπτωση. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στην πρωινή εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα. Όπως εξήγησε ο κ. Σταθάκης, στη σχετική υπουργική απόφαση που κατατέθηκε χθες 5η, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι που πληρούν τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος και θα λάβουν έκπτωση που αφορά στο 35%. Και στη δεύτερη θα ανήκουν όσοι καλύπτουν τα κριτήρια του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και οι οποίοι θα έχουν έκπτωση της τάξης του 70%. Κάποιος ο περισσότερος, ο άνθρωπος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πιει, δεν έχει να... Φυσικά σε αυτούς πρέπει να γίνουν και επιβάλλεται να γίνουν. Η επιχείρηση πρέπει να το κάνει αυτό. Να ξέρετε ότι στο κοινωνικό τιμολόγιο οι μειώσεις γίνονται επί των κιλοβατηρών των οποίων καίμε. Για μένα το πιο σωστό και το πιο δίκαιο είναι αυτό που θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν στο κοινωνικό τιμολόγιο, όταν ξεπερνούσαν το όριο, το επιτρεπτό για το κοινωνικό τιμολόγιο, τιμολογούνταν κανονικά σε όλες τις κιλοβατόρες. Από ό,τι βλέπω, τώρα θα γίνει ότι αυτές οι κιλοβατόρες οι οποίες δικαιούνται σαν κοινωνικό τιμολόγιο, οι 1500, 1600, 1700, ανάλογα σε τι κατηγορία είναι, αυτές θα τιμολογούνται σαν κοινωνικό τιμολόγιο και οι επόμενες θα τιμολογούνται κανονικά. Είναι μια δίκαια κατανομή των κιλοβατορών και όντως είναι προς όφελο των καταναλωτών αυτό. Η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση θα έχει ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου από όλους τους δικαιούχους και εκείνους δηλαδή που είναι ήδη στο κοινωνικό τιμολόγιο. Η αιτήση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ θα κατατίθεται στην πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος, δηλαδή στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με την ίδια κοία θα αλλάξει και το πλαφόν των 1500 κιλοβάτ και θα φτάσει στις 1650, δηλαδή θα υπάρχει απόκληση του 10% ετησίως για την υπέρβαση στην κατανάλωση. Από 0 έως 1600 κιλοβάτ η τιμή θα είναι στάνταρ για όλες τις κατηγορίες, τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Σταθάκης. Προς το παρόν ισχύουν ότι ισχύουν τα παλιά, όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν αλλάζει κάτι. Τώρα όσον αφορά το καινούργιο πρόγραμμα, υποτίθεται ότι αυτοί που δεν πληρούν τα στοιχεία για το καινούργιο θα μείνουν με το παλιό το σύστημα. Οι υπόλοιποι που θα μπορούσαν να επιβοληθούν οι άνθρωποι αυτοί περισσότερο, να έχουν την πιο γενναία μείωση στο λογαριασμό του. Ακόμα υπάρχουν πάμπολοι συμπολίτες μας σε όλο τον νομό, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, να το δικαιούνται. Και το έχω πει κατ' επανάληψη, δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορία, ενώ υπάρχει αρκετό κέρδος σε όσους είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Όσοι επιτοπλίστων αυτοί οι άνθρωποι είναι παππούδες ή γιαγιάδες που διαμένουν στα χωριά του νομού μας, οι οποίοι δεν έχουν ενημέρωση. Και θα παρακαλούσα αν κάποια από τα παιδιά τους θα μας ακούν σήμερα, ας φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους ότι γλιτώσουν, γλίτωσαν. Είναι αδικία να, αφού το δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο, ζουν με 300 και 400 ευρώ το μήνα σύνταξη, αφού το δικαιούνται, είναι καλό να το κάνουν.